Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εβδομάδα η οποία διανύουμε είναι μια εβδομάδα πολύ υψηλής πολιτικής σημασίας. Είναι η εβδομάδα στην οποία η ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων τοποθετείται απέναντι στο μείζον πολιτικό ζήτημα της αναθεώρησης του Συντάγματος. Η ολομέλεια καλείται να ψηφίσει το νέο συνταγματικό χάρτη της χώρας μας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πλειοψηφία της προηγούμενης πρωτείνουσας Βουλής και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στέρισαν από τη χώρα μας μια μεγάλη συνταγματική αναθεώρηση. Στη διάρκεια της πρωτείνουσας Βουλής, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχαν προτείνει να ψηφιστούν ως αναθεωρητέα όλα τα βασικά άρθρα τα οποία η τότε κυβέρνηση και η τότε αντιπολίτευση εισηγούνταν. Η στόχευσή μας ήταν ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις εκλογές να υποδήλωνε ταυτόχρονα τη θέση του απέναντι στον προσανατολισμό της αναθεώρησης. Να δήλωνε δηλαδή την αναθεωρητική σκέψη ποιου κόμματος τελικά θα επιθυμούσε. Ο βασικός μας στόχος ήταν μια σύγχρονη αναθεώρηση. Μια αναθεώρηση συνδεδεμένη με τη νέα εποχή. Με μια εποχή η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλάζει συνεχώς. Η οποία γεννά διαρκώς νέες προκλήσεις και νέα δεδομένα. Νέα δεδομένα με βάση τα οποία η ελληνική κοινωνία καλείται να εργαστεί και να βιοποριστεί. Με βάση τα οποία η κοινωνία μας ουσιαστικά καλείται να ζήσει. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας ήταν και παραμένει η θεμελιακή αναπτυξιακή αλλαγή του Συντάγματος. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι ακόμα και αν ο ΣΥΡΙΖΑ προκαθόριζε μια περιορισμένη αναθεώρηση, η κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός δηλώνουν σήμερα το παρόν και μάχονται για την ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας μας, έστω και στα στενά αυτά πλαίσια. Με αυτή την αναθεώρηση, η οποία πραγματοποιείται από τη Βουλή αυτή, πετυχαίνουμε να θωρακιστεί η πολιτική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας μας. Και ο στόχος αυτός θεμελιώνεται καθοριστικά μέσα από την αλλαγή του τρόπου εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο χρόνος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας δημιουργούσε συναισθήματα αστάθειας στον πολιτικό αλλά και στον οικονομικό κόσμο. Η πολιτική αστάθεια δημιουργείται εξαιτίας του τρόπου εκλογής του Προέδρου, η οποία δημιουργούσε θύλακες πολιτικής ασυνέχειας. Όλοι γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις η εκλογή αυτή ταυτιζόταν με τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν αποτέλεσμα της εργαλειοποίησης του θεσμού προς όφελος της πρόωρης προσφυγής της κάλπης. Μια παλικομματική στρατηγική η οποία ουσιαστικά χαρακτήρισε μόνο την εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Η κατάσταση ωστόσο αυτή κεφαλαιοποιούσε διαχρονικά δύο δυσμενείς επιπτώσεις. Πρώτον, η εργαλειοποίηση του θεσμού του ανώτατου πολιτιακού παράγοντα της χώρας υποβάθμιζε συνειδητά την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Και δεύτερον, η τακτική αυτή διακοπή του κυβερνητικού έργου σηματοδοτούσε ασυνέχεια και δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις που επηρέαζαν όλο το φάσμα της κοινωνίας μας. Ειδικότερα η κρίση απέδειξε ότι η Ελλάδα υπέφερε από μια πληθώρα μη ολοκληρωμένων μεταρρυθμίσεων. Η ελλιπής αυτή μεταρρύθμιση, ο ελλιπής δηλαδή εξυγχρονισμός της οικονομίας μας, ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό απόρρια της πολιτικής αστάθειας και της ασυνέχειας. Επιπλέον, η αίσθηση ή η πρόβλεψη ότι μια κυβέρνηση θα διακόψει το έργο της λόγω της μη ύπαρξης αναγκαίας πλειοψηφίας για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αποθάρρυνε και τις επενδύσεις, επιβραδύνοντας έτσι την όποια αναπτυξιακή τροχιά είχε ως τότε η χώρα. Σε αντίθεση με αυτό, βλέπουμε σήμερα πόσο πολύ ενισχύεται η αναπτυξιακή τροχιά όταν υπάρχει μια δυνατή, με ευρεία πλειοψηφία και αναπτυξιακό προσανατολισμό κυβέρνηση, όπως είναι η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική σταθερότητα αποτελεί ένα μείζον ζήτημα. Μετά από πολλές δεκαετίες, στις οποίες λάμβανε χώρα η συνέπεια στην αστάθεια, ως αποτέλεσμα του τρόπου εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, σήμερα έρχεται ένα μεγάλο τέλος. Ένα τέλος το οποίο προδιαγεγραμμένα θα οδηγήσει την κανονικότητα στην κανονικότητα της κυβερνητικής θητείας. Ένα τέλος το οποίο θα οδηγήσει επίσης στην ανάκτηση της θεσμικής εμπιστοσύνης. Ένα τέλος το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε για να δώσει λύσεις και να γεφυρώσει την Ελλάδα με την πραγματικότητα της προόδου και της ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί και το εξής. Ότι το σκεπτικό της κυβέρνησής μας, αναφορικά με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν απέχει από το στόχο για συνένεση.
Συγκεκριμένο ο Πρωθυπουργός είναι πιστός στην ανάγκη των συγκλήσεων και των συνενέσεων. Με τις συγκλήσεις και τις συνενέσεις, ειδικότερα γύρω από ζητήματα ύψης της εθνικής σημασίας, δημιουργείται η αναγκαία ενότητα ολόκληρης της κοινωνίας μας. Η ενότητα είναι καταλύτης για την πρόοδο και την ευημερία. Είναι καταλύτης για να πετύχουμε όσα μας αξίζουν ως χώρα και ως έθνος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από 10 και πλέον χρόνια βαθιάς κρίσης και ανασφάλειας, η ελληνική κοινωνία εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Σε μια νέα εποχή η οποία γενιάστηκε με την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε μια νέα εποχή η οποία θεμελιώνεται στην αγάπη για την πατρίδα, στην πίστη για τον άνθρωπο, στην πεποίθηση ότι η ανάπτυξη μπορεί και πρέπει επιτέλους να έρθει σε αυτόν τον τόπο. Ένα καθοριστικό βήμα στην αρχή αυτής της νέας εποχής είναι ο νέος συνταγματικός χάρτης. Οι θεμελιώδεις δηλαδή αλλαγές, στις οποίες η πλειοψηφία της Βουλής εισάγει στο Σύνταγμα της χώρας. Οι θεμελιώδεις αλλαγές, τις οποίες σχεδιάζει η κυβέρνησή μας, με στόχο να διορθωθούν οι στρεβλώσεις και να βαδίσει η χώρα μας σε ένα σύγχρονο δρόμο. Σε ένα δρόμο που διαβαίνοντάς τον έχουμε ίδιες προοπτικές με αυτές που όλα τα αναπτυγμένα κράτη του δυτικού κόσμου έχουν ως δεδομένες για την ανάπτυξη και την ευημερία τους. Στην αρχή λοιπόν αυτής της νέας εποχής πρέπει να κατανοήσουμε τη μεγάλη σημασία ορισμένων πραγμάτων. Η πολιτική σταθερότητα, η θεσμική εμπιστοσύνη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ικανότητα μιας κυβέρνησης να σχεδιάζει και να υλοποιεί ολοκληρωμένα τους νόμους, η απελευθέρωση όλων των υγιών δυνάμεων της αγοράς, της εργασίας και της έρευνας συντελούν σε ένα δυναμικό πλέγμα παραγόντων οι οποίοι αλληλεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται. Σε ένα πλέγμα παραγόντων το οποίο μπορεί να υποκαταστήσει κάθε στρεβλό παλιότερο θεσμικό σύστημα το οποίο αποθάρρυνε και εμπόδιζε την πραγματική ανάπτυξη. Η στόχευσή μας είναι ακριβώς αυτή, η διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου. Ενός θεσμικού πλαισίου το οποίο είναι ικανό να φωτίσει και να παράγει το εθνικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Το οποίο θα μπορεί να μας τοποθετήσει με μεγάλες αξιώσεις στη διεθνή πολιτική, οικονομική και γεωστρατηγική σκακέρα. Η θωράκιση επομένως της πολιτικής σταθερότητας είναι το βασικό και το εθνικό μας στοίχημα. Ένα εθνικό στοίχημα το οποίο σήμερα εκπληρώνεται καθοριστικά από την τομή που εισάγεται στο Σύνταγμα αναφορικά με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.